Πανσεραϊκός, Da Costa για τον Diogo, όμορφη πάσα, ο Diogo το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 από τον Πορτογάλο, στο Σωτηρίου δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πορτογάλος δημιούργησε, Πορτογάλος εκτέλεσε και πάμε στον Πάρη Τσελεπίδη γιατί βλέπουμε ότι φύγανε, εσείς βλέπετε ξανά τον γκολ από άλλο. Ο Σαϊκός που πιέζει με τον Φελίπε Da Costa στην εσέγραμμή. Περνάει πολύ ωραία τρεις ποδοσφαιριστές. Ανεβαίνει ο Da Costa, κερδίζει τις μάχες στον χώρο του κέντρου. Βγάζει και προς τρίμα για τη Σοβαλίδη. Ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό, το σούτ θα γίνει, μπάλα όμως περνά έξω από την εστία στο 24. Το φάουλ από τον Da Costa, η μπάλα λίγο. Hey!
Με δύναμη προς το Στεφανίδη, θα πάρει την μπάλα με τη μία κάτι σαν σουτ, πέφτει ο Πίρσον. Ο Πάλος Δημητρίου, ο Κούρτσας, ο οποίος σε ένα παιχνίδι του 2008 νοκάουτ με τη Λάρισα είχε μπει και είχε σκοράρει τότε και έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του. Ντακώστα. Ντακώστα. Κονέ. Ντακώστα. Πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Τριανταφύλου χέρι, σωστό σφυρίγμα, το φάουλ από το Φραγκουλάκι. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων προς το Βουτσί. Ντακώστα. Τσαούσης, λάθος. Ντακώστα. Ο Πορτογάλος γύρισε εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτη. Έτσι ακριβώς στη μεσαία γραμμή του Εργοτέλη. Για να δούμε τον Ντακώστα. Υπάρχει φάουλ από τον Ολίσε και κάρτα στον Νιγηριανό. Εκατοστό λεπτό. Εδώ πάει από πίσω ο Λίσε και σπρώχνει. Πιο συχνά τώρα λάθος του Κατσικοκέρι. Ντακώστα. Με τις τρίπλες ξεφεύγει, μένει όρθιος και προωθείται. Μπαλιά για το Στεφανίδη, ανεβαίνει και ο Τσαούσης. Στεφανίδης πλάγια μακριά από την περιοχή. Με το Σασιασβίλη δίπλα του. Πέρασε ο Στεφανίδης. Δίνει στον Ντακώστα. Τσαούσης. Επιμένει ο Γκούρτσας. Παίρνει την μπάλα. Ξανά στην περιοχή. Ντακώστα με τη μία γκολ. 1-0 από τον Πανσερραϊκό. Από την όμορφη κόντρα του Πανσερραϊκού βγήκε στην επίθεση με τον Στεφανίδη. Άρχισαν όλα τον Παντελιάδη. Στεφανίδη στον Γκούρτσα που επέμεινε. Γύρισε την μπάλα. Η οποία κατέληξε στον Ντακώστα. Το σούτ να κρατήσει το αποτέλεσμα στα υπόλοιπα λεπτά. Και ο Εργοτέλης να απαντήσει για να πάει στα πέναλτι. Είναι λίγος ο χρόνος που απομένει. Εδώ ένα κουβάρι παίχτες με πρώτο τον Ντακώστα. Πάμε στον Κώστα Κουντούλα να δούμε πώς υποδέχτηκαν οι δύο πάγκοι τον γκολ. Λοιπόν, ενώ ο Ντακώστα είδε φυσικά την κίτρινη κάρτα για τον πανηγισμό επειδή...